iPhone και νερό. Το βγάζουμε και λέμε στη Siri να βγάλει το νερό μέσα από το ηχείο. Water injection. Φυσάμε και το ηχείο είναι ready. That's it. Ενώ αν δεν κάνουμε water injection και το βουτήξουμε στο νερό, το κινητό είναι μπουκωμένο. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να βγάζεις το νερό από το ηχείο σου ή τυχόν νερό που έχει εδώ περιμετρικά, όπως ακριβώς γίνεται στο Apple Watch. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε ρωτήσουν καλώς ήρθατε για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και πολύ βασικό το Instagram. Πολύ βασικό. Έχεις ακολουθήσει το Instagram. Γιατί στο Instagram κάνω ερωτήσεις ποιο θα θέλεις να είναι το επόμενο βίντεο. Έτσι, και εσύ αν θέλεις να είσαι από αυτούς που θα ψηφίσει για το επόμενο βίντεο, τι έχεις να κάνεις καλύτερο από το να πας να κάνεις ένα follow στο Instagram. Link θα βρεις στην περιγραφή. Περιμένω. Τι σας έχω σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα βίντεο το οποίο έχετε ρωτήσει πάρα πολύ στο TikTok αλλά και στο Instagram πώς μπορείτε να το κάνετε. Και δεν είναι άλλο φυσικά από το πώς να μπορέσουμε να βγάλουμε το νερό από το ηχείο. Το Apple Watch έχει μια λειτουργία την οποία τη λειτουργία της σταγόνας την έχουμε δει και σε βίντεο εδώ πέρα στο YouTube που ουσιαστικά όταν βουτήξουμε στο νερό, βγάζει το νερό που έχει μέσα το ηχείο. Βγάζει έναν ήχο και πετάει τα νεράκια που είχαμε πει, έτσι ακριβώς. Το Apple Watch δεν έχει αυτή τη λειτουργία, αλλά έχει τα shortcuts. Και μπορείς μέσω το shortcut να φτιάξεις ένα shortcut, το οποίο να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω κάνει τη βρώμικη δουλειά για εσάς, θα σας δείξω βέβαια πώς δουλεύει και τι πρέπει να κάνετε, αλλά θα σας πω και ακριβώς πώς να γλιτώσετε από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πώς θα το βρείτε έτοιμο. Κάθισα, έψαξα, διάβασα πολύ και στην τελική δεν κατάφερα να βρω κάτι το οποίο να μπορεί να δουλεύει σωστά. Έτσι λοιπόν κάθισα, έφτιαξα ένα δικό μου shortcut, το έχω βάλει στο iPhone και δουλεύει άριστα. Θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή για να το βάλετε κι εσείς. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το πώς δουλεύει το shortcut, τι είναι και ποια η λειτουργία που έχει. Βουτάμε νερό και βγαίνουμε από το νερό. Το λογικό είναι όλα τα ports που έχει το iPhone να έχουν μέσα νερό. Ποια είναι τα δύο τα ports που έχουν, που θα μπορούν να έχουν νερό, είναι φυσικά η φόρτιση, το οποίο μπορείς πολύ εύκολα να το φυσήξεις να φύγει το νερό, αλλά και τα ports του ήχου. Τα ηχεία είναι από κάτω, τα οποία ηχεία έχουν την σίτα για να μην αφήσουν το νερό να περάσει μέσα στο κινητό, προφανώς για να είναι αδιάβροχο. Αλλά στη σίτα κολλάνε πολλές φορές νεράκια, έτσι λοιπόν όταν φυσήξεις εσύ το ηχείο, να μείνουν ακόμα τα νερά. Οπότε εσύ θέλεις ουσιαστικά να βάλεις έναν ήχο δυνατό για να μπορέσουν να ακουστούν τα ηχεία σου δυνατά για να μπορέσουν να διώξουν τα νερά που έχουν πάνω στις σιτούλες. Αυτό το πράγμα μπορείς να το κάνεις φυσικά ανοίγοντας το YouTube και πατάς ένα water injection. Ουσιαστικά να βγει το νερό από το ηχείο. Αλλά πώς το σου φαινόταν όταν έλεγες στη Siri να το κάνει για σένα και η Siri πολύ απλά να κάνει αυτή τη λειτουργία για σένα. Δεν θα ήταν φανταστικό? Τι κάνουμε λοιπόν, λέμε απλά Hey Siri, water injection. Water injection. Η Siri δυναμώνει ουσιαστικά το ηχείο τέρμα, αυτή την εντολή έχω δώσει εγώ στο shortcut και εκείνη την ώρα το ηχείο σου παίζει την τέρμα ένταση για να αποδεσμεύει ουσιαστικά τον ήχο αυτόν. Αυτός ο ήχος είναι ο default που έχει το Apple Watch κατεβασμένο, τον οποίο έχω κατεβάσει από το ίντερνετ και τον έχω βάλει στο κινητό μου για να μπορέσω να δώσω την εντολή να ακούγεται αυτός ο ήχος όταν ακούει μία οποιαδήποτε εντολή. Μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, water, σκέτο, ή να πεις, ξέρω εγώ, open, ή να πεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε σας αρέσει. Να λες, ξέρω εγώ, Μαρία και να βγάζει το νερό. Η εντολή που θα δίνετε είναι φυσικά όποια εσείς θέλετε. Εγώ έδωσα αυτή την εντολή καθώς είναι η default που δίνουν οι περισσότεροι και ήθελα να το δουλεύω έτσι ακριβώς για να ξέρω και ποια είναι ακριβώς η εντολή που δίνω γιατί έχω πολλά shortcuts με διάφορες εντολές και μην μπερδεύομαι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Ανοίγουμε λοιπόν τα shortcuts και βλέπετε ότι τέρμα πάνω αριστερά λέει water injection.
και λέει από κάτω 7 ενέργειες. Ουσιαστικά οι ενέργειες αυτές είναι εξής. Αυτές που έχω εγώ δρομολογήσει να κάνουν. Μην αγχώνετε κανένας, δεν θα σας ζητήσει κανένας να προγραμματίσετε shortcut. Θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή το link ακριβώς και με το που το πατήσετε από το iPhone σας θα κάνει κατευθείαν import μέσα στο κινητό σας και θα δουλεύει άριστα. Τι κάνουμε? Επάνω λέει water injection. Είναι η επιλογή από το μενού με. Οπότε όταν η Siri ακούει τη λέξη water injection, αυτή τη στιγμή δουλεύει και κάνει την εξής λειτουργία. Begin water injection και ξεκινάει. Δυναμώνει το ηχείο στο τέρμα, αυτό το κείμενο της εντολής είναι ο ήχος που πρέπει ουσιαστικά να ακουστεί και μετά ουσιαστικά με το Base 64, ας πω και καμιά φορά ακόμα ουσιαστικά, με το Base 64 αποκωδικοποιεί το κείμενο που έχω δώσει εγώ για κώδικα και σου παίζει αυτόν τον σπαστικό ήχο που ακούγεται για να κάνει το Water Injection. Μετά έχει την αναπαραγωγή του ήχου που σου λέει, ξέρω εγώ, το Base 64 αναπάραξε, παίξε τον ήχο αυτόν και από κάτω τελειώνει το μενού. Οπότε, εσύ όταν πεις την λέξη ή πεις begin water injection ή πεις τη λέξη water injection, αυτή θα κάνει αυτή την εντολή. Δηλαδή, θα κάνει το water injection. Αυτό είναι τόσο απλό, δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία, ξαναλέω, να το κάνετε μόνοι σας. Εκτός αν είστε τύποι σαν εμένα που θέλετε να ασχοληθείτε και να το βρείτε μόνοι σας. Αλλά, σας έχω την έτοιμη λύση, την έτοιμη επιλογή, πάτε στην περιγραφή, το έχω τέρμα πάνω. Και πολύ απλά το πατάτε και το κάνετε import μέσα στο κινητό σας. Ουσιαστικά το βίντεο αυτό ήταν να σας δείξω το πώς λειτουργεί, αλλά και το πώς να σας μοιράσω το shortcut για να το έχετε κι εσείς στο κινητό σας. Έτσι λοιπόν, καλές βουτιές μέσα στο νερό, καλές βουτιές στις πισίνες και τώρα πλέον θα έχεις και το water injection στο κινητό σου. Τώρα, κάτι που δεν σας είπα το οποίο είναι σημαντικό να ξέρετε. Επειδή η συντόμευση είναι άγνωστη και δεν μπορεί να επαληθευτεί από το iPhone, πρέπει να πάμε στις ρυθμίσεις, στα shortcuts και να ενεργοποιήσουμε τις άγνωστες πηγές. Δηλαδή να μπορεί να διαβάσει το iPhone πηγές και shortcuts από εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή εξωτερικούς προγραμματιστές. Έτσι λοιπόν, εφόσον εσύ το ενεργοποιήσεις αυτό, πλέον θα μπορείς να κατεβάσεις το shortcut κανονικά. Αν δεν το έχετε ήδη ενεργοποιήσει ή δεν έχετε δουλέψει ποτέ τα shortcuts, θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε και ένα νέο shortcut για να κάνετε μια περιήγηση ουσιαστικά για να μπορέσετε να σας αφήσει να το ενεργοποιήσετε. That's it, τόσο απλό. Θα κάνουμε αναλυτικό βίντεο πώς μπορείς να το κάνεις και πώς μπορείς να δημιουργήσεις φυσικά και άλλα shortcuts. Έχει πολύ ψωμί και θα δούμε πολλά ακόμη. Αυτό ήταν. Αν σου αρέσει και αρέσει τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις φυσικά να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.